Συμπτώματα Gaming Disorder. Μειωμένος έλεγχος στο gaming, έναρξη, συχνότητα, ένταση, διάρκεια κτλ. Όταν δίνεται αυξημένη προτεραιότητα στο gaming ώστε να υπερτερεί έναντι άλλων ενδιαφερόντων ζωής και καθημερινών συνηθιών. Συνέχιση ή κλιμάκωση του gaming παρά τις αρνητικές συνέπειες. Προειδοποιητικά σημάδια, συμπτώματα που πρέπει να ανησυχήσουν τους γονείς. Το παιδί ασχολείται συνεχώς με το διαδίκτυο ή με δραστηριότητες σχετικές με αυτό, παραμελώντας συχνά τις υποχρεώσεις του στο σπίτι και στο σχολείο. Το παιδί ξεχνιέται συχνά στον υπολογιστή και δεν έχει συνέστηση του χρόνου που αναλώνει σε αυτόν. Προτιμά τα παιχνίδια στο διαδίκτυο από το να συναντά φίλους του ή από το να κάνει πράγματα που παλαιότερα του έδιναν χαρά, όπως χόμπι, δραστηριότητες κτλ., με αποτέλεσμα να απομονώνεται. Το διαδικτυακό παιχνίδι γίνεται σχεδόν η μοναδική πηγή χαράς και ικανοποίησης. Πέφτει η απόδοσή του στο σχολείο. Το διαδίκτυο το απασχολεί ακόμα και την ώρα που τρώτε ή την ώρα που διαβάζει. Αντιδρά πολύ νευρικά, θυμωμένα ή επιθετικά όταν κάποιος το διακόπτει από το παιχνίδι ή από τη συζήτηση που είχε online. Ξενυχτά συχνά για να μένει συνδεδεμένος ή συνδεδεμένη στο διαδίκτυο. Λέει συχνά, καλά, θα παίξω μόνο ένα λεπτάκι ακόμα. Δείχνει άγχος, ανησυχία, εξάρσεις θυμού ή βίας ή καταθλιπτική συμπεριφορά όταν δεν παίζει στο διαδίκτυο και αντίθετα νιώθει χαρά και ικανοποίηση όταν είναι σε αυτό. Μπορούν όμως να παρατηρηθούν και διάφορα σωματικά συμπτώματα όπως το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, ξηροφθαλμία, ημικρανίες και σοβαρή πονοκέφαλη, προβλήματα και πόνοι στη μέση, διατροφικές ατασταλίες όπως για παράδειγμα η παράληψη γευμάτων, παραμέληση της προσωπικής υγιεινής, διαταραχές του ύπνου και αλλαγές στις ώρες του ύπνου, όπως η πνηλία τις πρωινές ώρες εξαιτίας της χρήσης του διαδικτύου τη νύχτα. Συνέπειες της υπερβολικής ενασχόλησης. Κακή ψυχική υγεία. Η ακραία χρήση της τεχνολογίας μπορεί να διαταράξει την ψυχική υγεία των παιδιών, οδηγώντας σε άγχος, κατάθλιψη, χαμηλή αυτοεκτίμηση και μοναξιά. Κακή σωματική υγεία. Η επιβάρυνση των ματιών, ο χρόνιος πόνος στον αυχένα και στην πλάτη και η αδυναμία συγκέντρωσης είναι συνηθισμένες συνέπειες της υπερβολικής ενασχόλησης με το διαδίκτυο. Αποξένωση. Μελέτες έχουν δείξει πως οι έφηβοι σήμερα δεν έχουν μόνο περιορισμένες κοινωνικές επαφές πρόσωπο με πρόσωπο, αλλά επίσης δυσκολεύονται να αλληλοεπιδράσουν με τους φίλους τους στον πραγματικό κόσμο. Κακές σχολικές επιδόσεις. Οι ειδικοί λένε ότι η υπερβολική χρήση της τεχνολογίας οδηγεί σε πολλαπλές εργασίες που ο εγκέφαλός μας δεν μπορεί να χειριστεί, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται άμεσα η ακαδημαϊκή απόδοση των παιδιών. Εκτός αυτού, οι περισσότεροι έφηβοι παραδέχονται ότι κάνουν τις σχολικές τους εργασίες ενώ ταυτόχρονα παρακολουθούν τηλεόραση μέσα κοινωνικής δικτύωσης και απαντούν σε μηνύματα. Διαταραχές ύπνου. Οι νέοι που δαπανούν περισσότερο από 5 ώρες τη μέρα σε ηλεκτρονικές συσκευές είναι πιθανό να παρουσιάσουν διαταραχές στον ύπνο με πιθανές συνέπειες για τη σωματική και την ψυχική τους υγεία.